Με την καθιερωμένη παρέλαση των παραδοσιακών φορεσιών από τις χώρες που εκπροσωπούνται στο φεστιβάλ, περισσότερα από 80 ταλαντούχα μικρά παιδιά βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσιάζοντας τα προγράμματά τους στη μουσική, το χορό και το θέατρο. Είναι μια πύλη πολιτισμού και ένα σταυροδρόμι πολιτισμού από όλες τις χώρες και μακάρι να πάρουν πολλές χώρες συμμετοχή. Ο στόχος είναι να μπορούν τα παιδιά να ζουν ειρηνικά, να ζουν μαζί χωρίς κριτική και χωρίς ρατσισμό. Να είναι ευτυχισμένα και να εκπληρώνουν το όνειρό τους. Είναι ένα όνειρο, τώρα σήμερα θα δείτε ένα όνειρο. Όνειρο παιδιών από 25 χώρες. Τα παιδιά που συμμετέχουν στις τελικές φάσεις είναι οι νικήτριες και οι νικητές των εθνικών διαγωνισμών των χωρών τους. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε ως πολύ θετική πόλη με το οικολογικό της περιβάλλον και τα παιδιά που έχουν φέρει τα δικά τους, τη δική τους μελέτη προς το περιβάλλον και θέλουν να εκφράσουν την αγάπη προς το περιβάλλον. Αλλά μουσικά που μας παχώζει, σε ραμνός σου μην είναι τα χώζει. Αλλά μουσικά που μας παχώζει.